Η Γαλλία φλέρταρε με το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της, καθώς είχε αποκλείσει την Πορτογαλία με το χρυσό γκολ του Ζιντάν στον ημιτελικό και βρίσκει απέναντί της την Ιταλία, που χρειάστηκε τα πέναλτι για να αφήσει έξω την Ολλανδία στα ημιτελικά. Το μάτς έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους καλύτερους τελικούς ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και αν όχι από άποψη θεάματος, τότε σίγουρα από τους πλέον συναρπαστικούς. Μετά από ένα άδειο πρώτο ημίχρονο, η Ιταλία του Τζοφ κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον Ντελβέκη ως το 55. Ο Ιταλός Φόρ έκανε γκολ τη σέντρα του Πεσότο και η σκουάδρα Ατζούρα πήρε το προβάδισμα. Ο Ντελπιέρο πέρασε το μάτς το 53 και έχασε δύο μοναδικές ευκαιρίες να κλειδώσει τον τελικό. Οι εμπνεύσεις του Λεμέρ από την άλλη πλευρά του έδωσαν το τρόπαιο. Έφερε στο παιχνίδι τους Βιλτόρ, Πιρές και Τρεζεκέ, οι οποίοι γύρισαν το μάτς. Δεν θα μιλούσαμε για αυτόν τον τελικό όμως αν δεν υπήρχε ο Βιλτόρ. Ο Γάλλος έκανε γκολ, μία χαμένη παλιά ουσιαστικά, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Οι Γάλλοι μπήκαν στο έξτρα ημίωρο με ψυχολογία στα ύψη και χρειάστηκαν λιγότερα από 15 λεπτά για να πανηγυρίσουν το δεύτερο ευρωπαϊκό κύπελλο της ιστορίας τους. Οι άλλοι δύο που ήρθαν από τον πάγκο, Πιρές και Τρεζεκέ, συνδυάστηκαν στο 103 για να γίνει το 2-1 και να σημαδευτεί ακόμη ένας τελικός μετά από αυτόν του 1996 με το χρυσό γκολ. Η απογοήτευση των Ιταλών ήταν εμφανής. Ο Τότι και η παρέα του δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως έχασαν ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Οι περισσότεροι έμειναν αρκετή ώρα στο χορτάρι, προσπαθώντας να πιστέψουν τι ακριβώς είχε συμβεί.